sama kali si Mia Sans Ναι, όπως είπα και μέσα, είναι πολύ σημαντικό να βραβεύεσαι από συναδέλφους ή αντιπάλους, μάλλον από τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ τιμητικό και σου δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσεις. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όπως είπα και πριν, χωρίς το staff μου, τους βοηθούς μου, χωρίς αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση, δεν θα μπορούσα να βραβευτώ και δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Τους ευχαριστώ όλους και τους αξίζει αυτό το βραβείο να το μοιραστώ με όλα αυτά τα παιδιά. Κύριε Βουρσαλίδη, πόσο σας έχει επηρεάσει προπονητικά ένας μεγάλος προπονητής με τον οποίο συνεπάρξατε στους ποδοσφαιριστές εσείς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Ο Ιβάν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής, όπως και σαν προπονητής έχω πάρει αρκετά πράγματα, αρκετές συμβουλές και σαν ποδοσφαιριστής πράγματα που έπαιρνα, αλλά και μετά αφού του σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Αλλά έχω πάρει και αρκετά πράγματα από και άλλους προπονητές, εξίσου σημαντικά. Ειδικά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνω. Από τον Ιβάν πήρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω, αλλά και κάποιους άλλους πράγματα που δεν πρέπει να κάνω και είναι και εκείνα εξίσου σημαντικά. Αλλά σίγουρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ο άνθρωπος που μπορώ να σας πω με έσπρωξε προς την προπονητική. Τερματίσατε στην πρώτη εξάδα, ήσασταν η ευχάριστη εκπλήξη του προαθήματος. Πλέον η ιστορία του χρόνου είναι πιο ψηλά. Θα εξαρτηθούν πολλά για την επόμενη χρονιά. Απολαμβάνουμε τη φετινή χρονιά. Έχει μείνει μια αγωνιστική. Απολαμβάνουμε αυτή την πολύ καλή πορεία που έχουμε κάνει όλοι. Και όσο για τη νέα χρονιά θα δούμε στο μέλλον. Όταν πήγατε στη Νέα Σαλαμίνα ως προπονητής, δεχτήκατε μια έντονη κριτική επειδή προερχόσταν ως ποδοσφαιριστής από το ΑΠΟΕΛ κυρίως κτλ. Λατρευτήκατε από τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας με την πορεία τη φετινή ειδικότερα. Τι σημαίνει για εσάς η Νέα Σαλαμίνα τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή? Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους τους προπονητές, ότι είναι δουλειά, μπορείς να αντιστρέψεις το κακό κλίμα που υπάρχει. Σίγουρα δεν με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στη Σαλαμίνα, αλλά τα αποτελέσματα και η δουλειά αντέστρεψαν αυτή την εικόνα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η Νέα Σαλαμίνα για μένα είναι η ομάδα μου, έχω καταφέρει αρκετά πράγματα και είναι τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά όπως τελείωσε η φετινή χρονιά και να είναι κοντά στην ομάδα και ο κόσμος αλλά και οι παράγοντες που ήταν μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.